Μαζί μας τώρα ένας άνθρωπος που όταν αναφερόμαστε στον Ατρόμητο Χαλανδρίου, αναφερόμαστε και στον Δημήτρη Λιγδιανό. Πάνω από 30 χρόνια ασχολείται με την ομάδα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Άνοδος φέτος για τον Ατρόμητο Χαλανδρίου, ναι, σε αυτή κατηγορία. Πιστεύω δίκαια κατακτήσαμε την άνοδο. Φέτος είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Δουλεύουμε με μικρά παιδιά, άπειρα στην κατηγορία. Ο στόχος μας είναι η παραμονή όσο πιο γίνεται γρήγορα. Αισιοδοξούμε πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας, τα παιδιά από τραυματισμούς και συνεχίζουμε. Αποκλειστικά στους νεαρούς παίκτες. Του νεαρού, λέω. Όχι, δεν θα κάνουμε μεταγραφές. Θα βασιστούμε στα δικά μας παιδιά. Έχουμε καλές ακαδημίες και δουλεύουμε σε αυτό το πλάνο. Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά ταλέντα. Αξίζει κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει. Ναι, αξίζει. Αξίζει τον κόπο και πέρυσι σχεδόν μένει ο ίδιος κορμός. Αξίζει να δει. Ναι. Ωραία. Πώς ήταν το πρωτάθλημα, τι δυσκολίες υπάρχουν, ποια είναι τα προβλήματα, Δημήτρη, σε τόσα χρόνια στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο? Τι δυσκολίες είναι ότι δεν έχουμε γήπεδα. Να θεθούν τα παιδιά. Είναι σε ένα γήπεδο, στο γήπεδο Χαλανδρίου, δηλαδή που είμαστε δύο ομάδες και πάλι έχουμε πρόβλημα. Η δημοτική αρχή είναι δίπλα, σας στηρίζει? Όχι τόσο όσο πρέπει να ήταν. Δεν μας βοηθάει. Μάλιστα. Τι υπόσχεσαι, τι εύχεσαι μάλλον στους φιλάθλους για τη νέα σεζόν? Τι να περιμένουν από τον Ατρόμητο Χαλανδρίου? Θα περιμένω ότι θα δουν ένα καλό ποδόσφαιρο, υγιές ποδόσφαιρο και να έρχονται να βλέπουν. Χωρίς φορές. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Έγινε.